Βρισκόμαστε μία ανάσα πλέον από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων 2024 με τους υποψηφίους να δίνουν το 100% της προσοχής τους στις συνεχείς επαναλήψεις. Το άγχος για εκατοντάδες μαθητές καθώς και για τους ίδιους τους γονείς τους είναι καθημερινό, διότι είναι μία πολύ σημαντική περίοδος για το μέλλον των παιδιών τους. Αυτό το οποίο συμβουλεύουμε στα παιδιά για τις τελευταίες τους επαναλήψεις είναι ότι καταρχάς πρέπει να έχουν σωστή διατροφή, να φροντίζουν να είναι ξεκούραστα, να φροντίζουν να ανασυγκροτηθούν, δηλαδή ως προς, να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους, συγγνώμη, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δοκιμασία. Θα φροντίσουν τον ύπνο τους, θα φροντίσουν το ωράριό τους, θα αρχίσουν να ξυπνάνε από αύριο αν είναι δυνατόν, ας πούμε, νωρίς, έτσι ώστε να στρώσουν τον βιορυθμό τους με βάση τα ωράρια που διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και προφανώς, ως προς το διάβασμα, ξέρουμε και λέμε ότι δεν ξεκινάμε και δεν ανοίγουμε νέους αγώνες την τελευταία στιγμή. Δεν διαβάζουμε καινούργια πράγματα. Κάνουμε επανάληψη πράγματα τα οποία τα έχουμε δει. Προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπούμε στο τρίωρο της εξέτασης με πλήρη διάβγεια και με φορτωμένες τις μπαταρίες, έτσι ώστε αγωνιστικά να δώσουμε το 100% του εαυτού μας. Όπως συμβουλεύει τους μαθητές του, καθώς και όλα τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν τη δική τους προσωπική μάχη, ο Διευθυντής του Φροντιστηρίου Προοπτική Άρης Καραμανίδης τονίζει πως όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν θα πρέπει να τα παρατήσουν ποτέ. Εγώ λέω στα παιδιά να είναι μαχητές, έχουν ένα τρίωρο, ένα σημαντικό τρίωρο για το μέλλον τους. Εδώ εισαγωγικά θα πω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις και η επιτυχία τους δεν είναι πανάκια για τη συνολική επιτυχία στη ζωή. Δηλαδή τίποτε δεν αρχίζει και τίποτε δεν τελειώνει εδώ. Να ξέρετε ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα μέσω από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να καταφέρουν με επιμονή και υπομονή το στόχο τους, ακόμα και αν δεν έρθει με την πρώτη. Δεν είναι όμως μόνο οι μαθητές που θα πρέπει να διαχειριστούν το στρες των ημερών, καθώς μεγάλο ρόλο σε όλη την ψυχολογική κατάσταση που θα βρίσκεται ένα παιδί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων είναι οι ίδιοι οι γονείς, που θα πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά τους, δείχνοντας τους καθημερινή υποστήριξη. Όσο για τους γονείς, θα ήθελα να είναι σιωπηρά συμπαραστάτες. Σε αυτό, συμπαραστάτες μεν, σιωπηρά δε, δεν χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά. Έτσι, η βουβή συμπαράσταση είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Δεν ξέρετε την κάθε κουβέντα που θα πει ο γονέας πώς θα τη μεταφράσει το παιδί. Γι' αυτό λοιπόν θέλει προσεκτική διαχείριση. Το μόνο που ζητάει το παιδί από τους γονείς και από τους οικείους του είναι να είναι δίπλα του σε αυτόν τον αγώνα. Σε έναν αγώνα που, να τονίσω για μια ακόμα φορά, ότι είναι από τους τελευταίους στόχους του αδιάβλητου σε αυτή τη χώρα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν όπως κάθε χρόνο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με τους επαγγελματίες του κλάδου να τονίζουν πως την ώρα της εξέτασης οι μαθητές θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και να έχουν αποβάλει οποιαδήποτε αρνητική σκέψη. Με την έκθεση, με ένα ιδιαίτερο μάθημα, όχι όμως τόσο δύσκολο όσο θεωρείται. Τα παιδιά κάνοντας μια καλή προετοιμασία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και δίνοντας βαρύτητα στις ενότητες στις έκθεσεις και στη θεωρία, μπορούν να πάνε αρκετά προετοιμασμένοι και πολύ καλά στις πανελλήνιες και να πετύχουν το σκοπό τους σε έναν πολύ καλό βαθμό. Χρειάζεται ψυχραιμία, να πάνε με θάρρος, να κοιτάξουν πάρα πολύ καλά τις ερωτήσεις, να προσέξουν πάρα πολύ καλά τα ζητούμενα. Ξέρουν το υλικό, γνωρίζουν τι πρέπει να γράψουν και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά.